Είδα το θέμα αυτό το οποίο προτάσατε ως τεχνικό επιμελητήριο, διεύρυνση της διαβούλευσης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Μηνώα Πηβιάδος, και επικοινώνησα μαζί σας για τον εξής λόγο. Για να δώσουμε λίγο παραπάνω μια συνέχεια σε αυτά τα οποία ακούγαμε, μόλις την Τετάρτη 21 του μήνα από τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, δηλαδή ότι είναι απογοήτευση, με δύο κουβέντες θα σας τα πω. Είναι απογοήτευση στο 2022 στην εκπνοή του, μετά από 14 μήνες, να στολίζονται δέντρα σε ερυπωμένα χωριά. Είναι απογοήτευση να ξέρεις ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους δεν έχουν σκοπό και να ξαναγυρίσουν, γιατί απλά δεν υπάρχει εκείνη η βοήθεια η οποία θα έπρεπε από την αρχή να έχουν, έτσι ώστε άμεσα να κινηθεί όλη αυτή η μηχανή με όλα όσα έχετε αναδείξει και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Είναι απογοήτευση να ξέρεις ότι υπάρχουν 8.000 φάκελοι, να έχουν εξεταστεί οι 970 και από τους 970 οι 4 λέει μόνο να έχουν περάσει τις συμπληγάδες για να πάρουν τα ποσά μέχρι 100.000 και οι 4 μαζί για να μπορέσουν να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Είναι απογοήτευση, όπως μας έλεγε, να ξέρεις ότι όλα αυτά τα χρήματα που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής ότι δίδονται, δεν μπορούν ουσιαστικά να εκταμιευθούν, κοντά 66 εκατομμύρια, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι, δηλαδή η σύσταση των φακέλων, η εξέταση των φακέλων, και όχι τίποτα άλλο. Αυτοί που πιθανότατα χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα εκτός αυτής της διαδικασίας που το έχουν κάνει κάποιοι, πολλοί δεν ξέρω, αλλά όπου έχει γίνει, εκτός αυτού του σκοπού, γιατί δεν έχουν να ζήσουν, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν να τα δώσουν πίσω και εντόκος. Έτσι λοιπόν, όταν διάβασα διεύρυνση της διαβούλευσης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Μηνώα Πηβιάδος, είπα τι είναι τούτο. Έχετε δίκιο, κυρία Λουγεράκη. Ομολογουμένως είναι καταρχήν δύο διαφορετικά πράγματα. Προφανώς το ένα είναι το όνειρο ή τέλος πάντων αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει στόχευση η πολιτεία, και το άλλο είναι το άμεσο, το οποίο είναι προφανώς απογοητευτικό, όπως τα νούμερα τα οποία δώσατε είναι ακριβώς αυτά, τα οποία δεν, ουσιαστικά δεν έχει ανταποκριθεί τουλάχιστον η πολιτεία όπως θα έπρεπε, ή τέλος πάντων δεν έχει τα εργαλεία ή δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτό που θα έπρεπε. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, ώστε η αποκατάσταση να ήταν άμεση. Δυστυχώς ίσως θα πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο για να μπορέσει να αποκαταστήσει όλη αυτή την κατάσταση και να φύγει ο κόσμος από τα κοντέινερ. Δυστυχώς, δύο χρόνια σχεδόν μετά το σεισμό, φτάνουμε στο ίδιο σημείο και συζητάμε πλέον ότι ακόμη υπάρχει, δεν έχει αποκατασταθεί σχεδόν κανένα κτίριο, δεν έχει δοθεί τουλάχιστον 4 άδειες όλες και όλες από τους 7.000 φακέλους που αναμένουμε να κατατεθούν, μια και 7.000 περίπου είναι τα σπίτια τα οποία είναι πράσινα και κίτρινα. Και φυσικά και τα αντίστοιχα κόκκινα, τα οποία θα πρέπει να ανεγερθούν νέες οικοδομές. Ομολογουμένως δεν ξέρω αν θα έπρεπε να κινηθεί διαφορετικά η πολιτεία. Αυτά τα 66 εκατομμύρια ίσως θα έπρεπε να τα αναλάβει η ίδια η πολιτεία να φτιάξει τις κατοικίες. Θα υπήρχαν προτάσεις διάφορες να κατατεθούν. Δεν ξέρω αν ο σχεδιασμός είναι δεκαετίας όπως είχαμε πει κάποτε, το οποίο θα είναι απογοητευτικό για όλους μας, διότι αν σήμερα, και σε όλη την Ελλάδα σημαίνει το ίδιο, έτσι, αν θα δείτε και στις μόπλες περιοχές, σε όλες τις περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα. Και στη Σάμο και στην Βόρεια Ελλάδα, όπου είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Σίγουρα θα πρέπει να ενταθούν και οι συνάδελφοι οι μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες όλων αυτών των ακινήτων, φυσικά σε μια δύσκολη κατάσταση, να μπορέσουν να βρουν τα χρήματα να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των κατοικιών τους, σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης, σε μια περίοδο αύξησης των υλικών, όπου τα ίδια τα τιμολόγια τα οποία έχει βγάλει η πολιτεία δεν ανταποκρίνονται στην αποκατάσταση τους. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαφορετικό με αυτό το οποίο συζητάμε. Το ειδικό χωρικό και το ειδικό πολεοδομικό είναι μια προοπτική η οποία δίδεται σε ολόκληρη την περιοχή.
Ο προβληματισμός μας όσον αφορά την επιστολή την οποία στείλαμε στον Υπουργό και στο Γενικό Γραμματέα, στον κύριο Μπακογιάννη, αλλά και στον κύριο Ταγάρα, είναι σε σχέση με την παρουσίαση του ειδικού χωρικού, όπου μπήκε με fast track διαδικασία, μια διαδικασία την οποία την έκανε το τεχνικό επιμελητήριο, βγήκε ο ανάδοχος, παρουσιάστηκε η μελέτη, αν θυμάστε κύριε Δουλγεράκη, το καλοκαίρι, η μελετητική ομάδα, το καλοκαίρι του 22, όπου ανέλαβε και την διαδικασία. Αυτό το οποίο εμείς μας προβληματίζει είναι το γεγονός το ότι οι τοπικοί φορείς, ο Δήμος, το τεχνικό επιμελητήριο, η περιφέρεια, όλοι αυτοί θα πρέπει να έχουμε λόγο σε αυτό το ειδικό χωρικό. Μπορεί η διαδικασία να είναι γρήγορη, για να σας πω ενδεικτικά, είναι η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 13 μήνες από το καλοκαίρι που ξεκίνησε, από τον Αύγουστο του 2022. Δηλαδή τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχει παραδοθεί η οριστική μελέτη και τον Νοέμβριο του 2023 θα πρέπει να έχει γίνει προεδρικό διάταγμα. Ένα ειδικό πολεοδομικό το οποίο θα καθορίσει την εξέλιξη όλης της περιοχής. Έχοντας υπόψη ένα μεγάλο αεροδρόμιο το οποίο κατασκευάζεται, ένα κομβικό έργο το οποίο αλλάζει τα μέσα. Και το οποίο επεκτείνεται βάσει των όσων ακούσαμε και διαστόματος του κυρίου Καραγιάννη. Το οποίο το συζητήσαμε και μαζί. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το μέγεθος μιας πολύ μεγάλης αλλαγής για ολόκληρη την Κρήτη, το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στην όλη ανάπλαση της όλης περιοχής, χωρίς να χαθεί και η ταυτότητα της περιοχής, να καθοριστούν οι χρήσεις στην περιοχή και να μπορέσουμε να έχουμε και την ανάπτυξη την οποία θέλουμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες που ζουν σήμερα οι πολίτες της συγκεκριμένης περιοχής, όπου χάνονται αυτή τη στιγμή. Χωριά είναι καταλελειμμένα, χωριά τα οποία είναι κατεραφισμένα στο μεγαλύτερο του μέρος. Αλλά στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα. Απαιτείται δηλαδή ένα σωστό πλάνο ανασυγκρότησης ουσιαστικά. Αυτό το πλάνο, βέβαια, ομολογουμένως πολιτεία, με παρενέσεις όλων μας, μηδενός εξαιρουμένου, προχώρησε στη fast track διαδικασία αυτή που συνήθως κρατάει 5 και 6 χρόνια αυτά τα ειδικά χωρικά και τα ειδικά πολεοδομικά. Όντως προχώρησε με fast track διαδικασία, όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγνοηθούν οι τοπικοί φορείς ώστε να έχουν λόγο και θέση. Γιατί σας βγάζουν απ' έξω? Και να μην είναι προσχηματικός η διαβούλευση. Ωραία. Γιατί σας βγάζουν απ' έξω, ξέρετε? Κοιτάξτε, δεν μας βγάζουν απ' έξω. Απλά εμείς θέλουμε τον προβληματισμό μας ότι είναι πολλοί φορείς έξω από αυτή τη διαδικασία και ο χρόνος των 30 ημερών, ο οποίος θα διατεθεί τον Ιούνιο για αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι δεν είναι αρκετός για να μπορέσουμε να πραγματικά να τοποθετηθούμε και πραγματικά να ενσωματωθούν αυτές οι αλλαγές. Διότι όταν τον Ιούνιο γίνεται η διαβούλευση και το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουμε ΦΕΚ στις διαδικασίες, είναι προφανές ότι δεν θα προλάβουν οι μελετητές να κάνουν ενσωμάτωση όλων των μελετών. Και για να δώσω έτσι μια εικόνα τι σημαίνει αυτό, είναι μετά από αυτό θα πρέπει να γίνει η πολεοδόμηση της περιοχής. Των συγκεκριμένων περιοχών που θα προταθούν. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε χρόνο ακόμα και στη συνέχεια, αλλά όταν θα τελειώσει το ειδικό χωρικό, το οποίο θα καθορίσει ρέματα, θα οριοθετήσει τα ρέματα, θα προβλέψει τις νέες οδικές συνδέσεις του ΒΟΑΚ, θα θεσμοθετηθούν όλες οι χρήσεις της περιοχής, το πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή, που θα είναι οι γεωργικές καλλιέργειες, που θα είναι οι βιομηχανικές περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος, πολύ σημαντικό για ολόκληρη την περιοχή. Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες πολεοδομήσεις στην περιοχή. Είναι μια αντίστοιχη διαδικασία η οποία γίνεται και στο Μάτι, η οποία δεν έγινε εκεί που είχαμε την καταστροφή, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, η οποία δεν έχει προχωρήσει ακόμα καν πολεοδομική μελέτη της περιοχής. Αντίστοιχα που είναι πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα χρόνια η ίδια διαδικασία σε μια περιοχή η οποία καταστράφηκε. Εμείς βέβαια θέλουμε προφανώς να προχωρήσει γρήγορα, να προχωρήσουμε σωστά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όχι μόνο για την περιοχή και για ολόκληρη την Κρήτη με το γεγονός ότι θα υπάρχει και το αεροδρόμιο σε αυτή την περιοχή. Θεωρούμε ότι η ανασυγκρότηση της περιοχής είναι στοίχημα για όλους, είναι στοίχημα για την εκάστοτε δημοτική αρχή της περιοχής αλλά και για την περιφέρεια αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη.
Βέβαια. Όταν μιλάμε για ανθρώπους, έτσι όπως είπατε, μένουν, είναι εκείνοι που μένουν στα κοντέινερ και άλλοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε άλλες περιοχές, διαμένουν ακόμα στους δικούς τους και χρήματα τα οποία παραμένουν εκεί μέσα στα ταμεία, σωστά το είπατε, ενώ θα έπρεπε ενδεχόμενα η ίδια η πολιτεία να αναλάβει να τα κάνει όλα αυτά τα οποία χρειάζονται στο Αρκαλοχώρι, αντί να συνεχίσεις, να συνεχίζεις να βλέπεις τα χαλάσματα, τις καταστροφές, ό,τι δεν έχει μαζευτεί και όλα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής, κύριε Ταβερναράκη. Κατά τα άλλα, εντάξει. Βάζουμε και καμία φωνή παραπάνω και λέμε ότι ξέρετε, εγώ έχω επισκεφθεί πιο πολλές φορές το Αρκαλοχώρι από ό,τι εσείς. Δεν το λέω για σένα, για σας και για μένα, ναι, αλλά για εκείνους που τα λένε μεταξύ τους. Ναι, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εικόνα και σίγουρα αυτή την εικόνα, τουλάχιστον νομίζω στο Εθνικό Μελητήριο και όλη η Διοικούσα Επιτροπή, ήμασταν από την πρώτη στιγμή, το γνωρίζω πολύ καλά, κοντά στους πολίτες, ήμασταν κοντά στους συναδέλφους μηχανικούς που έπρεπε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα μέλη μας μπήκαμε μπροστά και έχουμε καταθέσει προτάσεις κατά καιρούς βελτίωσης των όλων διαδικασιών. Σίγουρα όμως δεν τιμά κανένα μας το γεγονός ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι στα κοντέινερ και δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες αποκατάστασης των κατοικιών. Κάτι φταίει πάντως. Σε κάθε περίπτωση, κάτι φταίει και κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το λέμε συνέχεια. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις, εντατικοποίηση των όποιων ενεργειών. Αλλά δεν θα πρέπει του χρόνου, τέτοια εποχή, να συζητάμε πάλι ξανά ότι είναι άνθρωποι στα κοντέινερ. Δεν μας θυμάει η εικόνα του Αρκαλοχωρίου 14 μήνες μετά. Το κλείσατε. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Ταβερναράκη. Να είστε καλά, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.